Λύ Καλή μου καλήσπέρα. Τρίτη, δέκα του μήνα. Πώς είμαστε σήμερα, πώς αισθανόμαστε. Καλά, χαρούμενα, πέρασαν οι εκλογές, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και βεβαίως ε, όλος ε, ο ρυθμός της επικαιρότητα επικεντρώνει ακριβώς αυτό. Μιλάμε για έναν πυρετό γαλάζιων συσκέψεων στην τελική ευθεία προς τη τη Κυριακή για τον Δήμο Θεσσαλονίκη. Η επανεκλογή του Κωνσταντίνου Ζέρβα είναι ένα στίχημα για την Νέα Δημοκρατία, όπου φέρονται αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι τέλου. Έτσι, χθε το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη με τη διευρυμένη σύνθεση τη Διεκούσα Επιτροπή και παρουσία του Γιάννη Μπρατάκου, του Μιχάλη Μπεκύρη, των Ζήσιο Ακίμοβιτ, Θεόδωρ Μητράκα και Θωμά Βράνου, του Γιάννη Παπαγεωργίου αλλά και των βουλευτών Καλαφάτη, Γκιουλέκα, Ράπτη, Κούβελα, Σιμόπουλου, Γκολιδάκη, Καράγουλου και Φάνη Παπά. Στην ουσία τη σύσκεψη να ενισχυθεί ο κοινωνικό χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών ενώπιση τη Κυριακή και να συσπηρωθούν οι γαλαζία υποψήφοι, ώστε στην κάλπη με πιο μαζικό τρόπο να στηρίξουν τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κυρίε και κύριοι, στόχο είναι να κερδιθούν όλε οι περιφέρειε για την κυβέρνηση. Ο... Συνεχίζει τι περιοδίε του ο Κυριακό Μητσοτάκη. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μιτιλίνη για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η πρώτη από όσε θα κάνει σε περιφέρειε που θα κρυθούν στο δεύτερο γύρο. Κερδίσαμε, είπε, 7 περιφέρειε από την πρώτη Κυριακή, αλλά προφανώ δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και να κερδίσουμε όσο το δυνατό περισσότερε περιφέρειε και να στηρίξουμε εκείνου του περιφερειάρχε, του οποίου δώσαμε ανοιχτή πολιτική στήριξη, τόνισε ο Πρωθυπουργό, δίνοντα τον τόνο για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στόχο τη Πυραιό παραμένει η επικράτηση και στι 13 περιφέρειε, ωστόσο η μάχη σε δύο περιφέρειε είναι αμφίροπη και η έκβαση του αποτελέσματο καθόλου δεδομένη. Πόλεμο τώρα στο Ισραήλ. Από εκεί έρχονται πολύ δυσάρεστε τραγικέ ειδήσει. Νεκροί 1500 ενοπλοί μέσα στο Ισραήλ, λένε η IDF. Οι Ισραηλινέ Δυνάμει επιβεβαίωσαν την πληροφορία για 1.500 σωρού ενόπλων τη Χαμά. Ανεβαίνει δραματικά ο συνολικό αριθμό των θυμάτων μετά την επίθεση στο Ισραήλ. Δυστυχώ τα πράγματα είναι δύσκολα και στην οικονομία. Το πετρέλαιο έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που εκτοξεύει σε υψηλό εξαμήνου τι τιμέ. Πτώση το σημείο στο πετρέλαιο μετά το μεγαλύτερο άλμα των τελευταίων έξι μηνών, καθώ το Ισραήλ δήλωσε ότι τα αντίπεινά του για τι επιθέσει τη Χαμά το Σαββατοκύριακο μόλι ξεκίνησαν αυξάνοντα την προοπτική νέα αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην επικαιρότητα με τα κόκκινα δάνεια, όπου έχουμε ανάσε στου δανειολήπτε με νέο νομοσχέδιο. Ρυθμίσει φρένο του servicers και τα funds των κόκκινων δανείων. Αλλαγέ στον εξοδικαστικό για να δέχεται περισσότερου. Δάνεια και εκτό τραπεζικού συστήματο από τα νέα τα οποία έρχονται τι επόμενε μέρε. Θα επικεντρώσουμε σε αυτά με ειδικού καλεσμένου το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα εδώ στο στούντιο να καλωσορίσω δίπλα μου Ανδρέα Σταματόπουλο και η Θεοδόρα Πότα. Καλησπέρα και στους δυο. Καλησπέρα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για την επόμενη Κυριακή. Σαφώ. Είμαστε πανέτοιμοι για την επόμενη Κυριακή. Για το τι θα ψηφίσετε δηλαδή, Βεβαίως. Θα πάτε να ψηφίσετε. Φυσικά. Ναι. Εκτιμάται ότι πρέπει να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για να ψηφίσουμε τελικά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Ναι, βέβαια, η Θεοδόρα και εγώ ψηφίζουμε σε διαφορετικού Δήμου. Δεν ψηφίζουμε στον ίδιο Δήμο. Οπότε, αλλά και στου δύο Δήμου που ψηφίζουμε υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Μάλιστα. Άρα θα πάτε και στους δύο δήμους που ψηφίσετε για τη δεύτερη Κυριακή. Βεβαίω. Πάρα πολύ ωραία. Σε τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ε, κάνω χιούμορ γιατί θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουμε και εγώ θα πάω να ψηφίσω. Ε, και να πριν πάμε στα πολιτικά, αυτοδιοικητικά κλπ., να δούμε λίγο και την υπόλοιπη επικαιρότητα με ενδιαφέρουσε ειδήσει που θα μα παρουσιάσει τώρα η Θεοδόρα Πότα, ξεκινώντα από το νοσοκομείο του Κυλκή, που έχουμε μια καταγγελία για τη στατική επάρκεια του κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών. Ε, πραγματικά, κάποιε φορέ αναδεικνύονται κάποια θέματα. Τέτοια στατική ε, επάρκειας και σε άλλα κτίρια. Ε, τελευταίο και πολύ βαρύβδου που είναι το θέμα του ΟΑΚΑ στην Αθήνα, όπου βέβαια υπήρχαν καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια. Ε, τι συμβαίνει εδώ τώρα με το νοσοκομείο. Και είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε την καταγγελία Χριστίνα και Ανδρέα, ακριβώ επειδή ε, χτυπούν το καμπανάκι οι εργαζόμενοι και ακριβώ επειδή ε, κάνουμε λόγο για την ασφάλεια εργαζομένων, μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ επί της ουσίας, και ελοχεύουν πάρα πάρα πολύ κίνδυνοι. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυλική καταγγέλει τη στατική επάρκεια, επάρκεια του κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών. Αναφέρεται σε σχετική επιστολή, την οποία έστειλαν στα αρμόδια Υπουργεία και στου αρμόδιου φορεί, ότι το Διοικητικό Συμβουλίο του Σωματείου Εργαζομένων αποφάσισε να καταγγείλει σοβαρά κτηριακά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται. Είναι πάρα πολύ οι κίνδυνοι που εγκυμονούν και δυστυχώ, όπω αναφέρουν, δεν έτυχαν τη δέουσα προσοχή από τι εκάστοτε. Εκεί Επομένως... πλέον τώρα, εννοείται ότι δεν είναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι διαχρονικό το α, πρόβλημα. Αυτά, υπάρχουν, απλώ φεύγουν οι επιστολέ. Παιδιά, θυμάμαι τώρα τι μου ήρθε, Φλασιά. Ε, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σχέση το ένα μετάλλο, αλλά έχει μια σχέση σε ένα σημείο. Τα τέμπι Πόσο καιρό πριν οι εργαζόμενοι, Θεοδόρα, Αντρέα, έστελναν επιστολέ ότι υπάρχει θέμα. Μέχρι που έγινε το τραγικό δυστύχημα. Ε, δεν, δεν, δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, δεν το συζητώ. Γι' αυτό λέω πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύουμε τέτοιου είδου ζητήματα, γιατί ευτυχώ θα πω, είναι αρκετοί οι οποίοι κινητοποιούνται έπειτα από τέτοιε δημόσιε αναφορέ, ε, Χριστίνα. Έτσι λοιπόν, έγινε μια, στατική, έγινε μια μελέτη τη στατική επάρκεια του κτηρίου από ιδιώτη πολιτικό-μηχανικό και γίνεται γνωστό ότι λόγω τη παλαιότητα του κτηρίου και λόγω τη διάβρωση του παρατηρείται πτώση σοβάδων. Στα μπαλκόνια τη Τη πτέρυγα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά και πτώση σοβάδων σε θαλάμου ασθενών. Γίνονται και αυτά ένα το 2023. Κάποια ακόμη φαινόμενα μικρότερη βέβαια κλίμακα παρατηρούνται και στη δεύτερη πτέρυγα. Επί τη ουσία, οι εργαζόμενοι ζητούν να διαταχθεί άμεσα εκένωση του κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κυλική. Εκεί εργάζονται καθημερινά 19 άνθρωποι και να διενεργηθεί, λένε, άμεσα έλεγχο στο κτίριο επειδή υπάρχουν αυτέ οι καταγγελίε και μιλάμε και πάλι για ανθρώπινε ζωέ. Το τονίζουμε. Στο μεταξύ, βλέπω τώρα την επόμενη είδηση που θα δώσει και αφορά τον αριθμό ετήσιων ασύλου και σκέφτομαι ότι δεν έχουμε ηρεμήσει από πολέμους, έτσι, δηλαδή τώρα έχουμε πάλι αυτό που γίνεται στην ε, Μέση Ανατολή και διάβαζα μάλιστα, Αντρέα ε, θα, δεν ξέρω αν το είδατε ε, για το ζευγάρι που έσωσε τα παιδάκια του την ώρα που μπήκανε στο σπίτι και τους ε, κυ, κυριολεκτικά τους ε, κατέσφαξαν ε, είχαν δύο μωρά και τα έκρυψαν μέσα σε ασφαλή κρυψώνα και τα βρήκανε οι Ισραηλινοί στρατιώτες αργότερα. Είναι συγκλονιστικό. Ε, ναι, Θεόδωρα. Είναι δυστυχώ πολλά τα μέτωπα, Χριστίνα, και σε αυτό το πλαίσιο. Γίνεται γνωστό ότι οι αιτήσει ασύλου φέτο, το 2023, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό από το 2016. Μέχρι τον Οκτώβριο, οι αιτήσει οι οποίε καταχωρήθηκαν στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία και στην Ελβετία, ανέρχονται σε 800.000. Αυτό προκύπτει από τα δεδομένα του Οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Άσυλο, που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα και μάλιστα Γίνεται γνωστό ότι τις πιο θεαματικές αυξήσεις καταγράφουν η Λετωνία και η Εστονία. Αυτό το, ε, αυτό το νούμερο αποδίδεται στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών μέσω της Λευκορωσίας, τρίτη έρχεται η Γερμανία με τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά πάντα με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, ενώ στον αντίποδα τις μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφουν Δανία, Μάλτα, Κύπρος και Αυστρία. Και τέλος οι λιγότερες αιτήσει, οι οποίες υποβλήθηκαν για άσυλο αφορούν την Ουγγαρία και ξέρουμε και την πολιτική οποία ακολουθείται στην Ουγγαρία Σωστά. είναι σαφώς διαφορετική από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε ότι γίνεται μια, έχει γίνει μια εργαλειοποίηση του ασύλου από πολλούς και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και της Σουηδίας όπου πραγματικά αν διαβάσουμε ξένα άρθρα σε πολύ μεγάλες εφημερίδες ευρωπαϊκές αλλά και αμερικανικές βλέπουμε ότι στην ουσία έχει καταστραφεί η Σουηδία μια χώρα υπόδειγμα, μια χώρα μοντέλο, μια χώρα με έντονη κοινωνική πολιτική με φιλελεύθερα προγράμματα όπου πραγματικά είχε μια πολιτική ανεκτικότητα και είχε δεχθεί πάρα πολλούς ανθρώπους, μετανάστες, πρόσφυγες και τώρα πλέον ε, είναι η πρώτη χώρα σε εγκληματικότητα, σε σκληρή εγκληματικότητα δηλαδή δολοφονίες, βιασμούς, ένοπλες ληστείες και από ό,τι από δείχνουν ε, τα στατιστικά αλλά και η ίδια η κυβέρνηση Ιδίας από ό,τι έχει πει Πλέον όχι μόνο δεν δέχονται κανέναν μετανάστη, κανέναν ξένο, αλλά θέλουν να ε, απελάσουν και την πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι εκεί. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει αγκαλιάσει του μετανάστε έχει σχεδόν καταστραφεί και η οικονομία της, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι πρώτη σε εγκληματικότητα. Και αυτά που γίνονται στη Σουηδία πραγματικά έχουν γετοποιηθεί ολόκληρε περιοχέ, μια χώρα στην οποία. Κυκλοφορήσει δίχω πρόβλημα και τώρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι αποκαλυπτικά όλα τα ρεπορτάζ που έχει γράψει και ο Guardian και άλλε εφημερίδε για το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Οπότε η εργαλειοποίηση του ασύλου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία ότι σχεδόν δεν θα δίνει άσυλο σε κανέναν πλέον, από ό,τι ανακοινώθηκε. Και βλέπουμε και σε άλλε χώρε όπω η Δανία που είναι πολύ κοντά στην Σουηδία, αλλά και η Νορβηγία, η οποία βεβαίω έχει. Διαφοροποιείται από τι άλλε γιατί δεν ανήκει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε πουθενά, ότι αε, ξανασκέφτεται την μεταναστευτική τη πολιτική. Ε, η αλήθεια είναι ότι πολλά θα δούμε στο επόμενο διάστημα, μια που και η Τουρκία θα ξαναμπεί από ό,τι ακούω σε αυτό το ε, παιχνιδάκι του κρυμμένου άσου, που είναι το ένα άσο τελικά, δεν είναι κρυμμένο, καθόλου κρυμμένο. Και μιλάμε για ροέ οι οποίε έρχονται και από την Τουρκία αλλά και από αλλού και αφορούν κατά πάνω από 90% αν θυμάμαι καλά μουσουλμανικούς πληθυσμούς, δηλαδή όχι μετανάστες από, ή πρόσφυγες από την Ουκρανία ή από κάπου αλλού, ε, καθαρά μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Η διαφοροποίηση όμως έρχεται και από χώρε όπως είναι η Σιγκαμπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ που έχουν πάρα πάρα πολλούς μετανάστες, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή Εκεί η νόμοι είναι διαφορετική και δεν ξέρω. Σε πολλέ περιπτώσει, σε πολλές πόλεις, ο αριθμό των μεταναστών είναι μεγαλύτερο και από του ντόπιου, αλλά δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Πώ σε αυτέ τις χώρε, το Κατάρ, τα Εμμυράτα ή η Σιγκαπούρη το ελέγχουν και δεν υπάρχει ένα πρόβλημα και στην Ευρώπη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Πάντως με αφορμή και τις επιθέσεις αυτές στο Ισραήλ και γενικά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, αλλά και την επαναφορά στη συζήτηση του θέματος του, 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 του ό,τι συνέβη στο Pearl Harbor και, στις, και στους Δίδυμους Πύργου, άνοιξε μια συζήτηση για το πόσο ο φανατισμός ο θρησκευτικό. Οδηγεί πρόσωπα να λειτουργούν με τέτοιον τρόπο που εμείς στη Δύση δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό. Τι δηλαδή, αν, ε, αν κάποια μάνα ε, ζώσει το παιδί της τα βλέπουμε αυτά με εκρηκτικά και πάει μέσα σε μία πλατεία και αυτοπυρποληθεί το ίδιο και σκοτώσει και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό παιδιά δεν παλεύεται. Δηλαδή όταν είσαι αποφασισμένος εσύ ο ίδιος να θυσιαστείς για αυτό που πιστεύεις και πιστεύεις ότι θα είναι ανοιχτή ουρανή να σε καλοδεχτούν γιατί είσαι ένα ήρωα. αυτό πώς να το παλέψεις από την άλλη πλευρά. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα καθώς ο φανατισμός με τον οποίο μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι και η θρησκεία η οποία ευνοεί ο μουσουλμανισμός, το Ισλάμ, όλες αυτές τις επιθέσεις, γιατί σου λέει θα ανταμυφθεί αν μαρτυρήσεις και σκοτώσεις, όχι μόνο εσύ, αλλά σκοτώσεις και άλλους για, για, το, για, για, την πίστη σου. Αλλά υπάρχει και το άλλο μεγάλο ερώτημα. Μιλάμε για το Ισραήλ που έχει, νομίζω συμφωνούν οι περισσότεροι, ότι έχει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, την ε, θρηλυκή Μοσάντ. Πώς λοιπόν ξέφυγε από τις μυστικές υπηρεσίες όλο αυτό, όπω είχε ξεφύγει και από τι δεύτερε ή πρώτε καλύτερε μυστικέ υπηρεσίε των ΗΠΑ η 11η Σεπτεμβρίου. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και οι καλύτεροι μυστικοί πράκτορε, οι καλύτεροι κατάσκοποι, οι καλύτερε υπηρεσίε δεν μπορούν πολλέ φορέ να. Ε, βρούνε τι γίνεται Α. και να αποτρέψουν μια τέτοια συγκλονιστική επίδοση. Ε, από την άλλη, πρέπει να ανοίξει ο δημόσιο διάλογο και το κάνουμε εμεί αυτή την εκπομπή, με τι όποιε δυνατότητε έχουμε, αλλά πρέπει να τα, αρχίσει να τα λέει και ο κόσμο ε, και να αλλάζουν οι νοοτροπίε και οι σκέψει. Με ποια έννοια, ε, όταν λε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχο για του μετανάστε και ποιοι έρχονται στη χώρα σου, ακούγεται για πολύ κόσμο πάρα πολύ ρατσιστικό. Ε, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει αυτό να αλλάζει σιγά σιγά ε, πραγματικά μπορεί να ξεφύγει και να γίνει ρατσιστικό αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν σταθούμε και δούμε από πού έρχονται και τι πιστεύουν πολλοί άνθρωποι ε, είναι τέτοια η θρησκευτική τους ε, ιδεολογία είναι τέτοιο το συνέστημα τους, είναι τέτοιος ο τρόπος που μεγαλώνουν που υπάρχει πολύ μεγάλη διάσταση σε σχέση με εμά, απόψεων, ιδεολογίε και, και τι σε οθεί οτιδήποτε τελικά. Οι αρχέ σου και οι αξίε σου, παιδιά, σε οθούν. Yeah. Δεν σε οθεί ούτε. Ε, και το συμφέρον, καμιά φορά, είναι πιο λίγο όταν έχει ισχυρέ αξίε και αρχέ. Okay. Το βλέπουμε κι εμεί. Ο καθένα με ό,τι πιστεύει, τέλο πάντων. Είναι σπάτων. πολύ σημαντικό να δούμε και αυτό που λέμε περί ενσωμάτωση. Γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των κοινωνιών. Όπω είπε νωρίτερα και ο Ανδρέα και εσύ, Χριστίνα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα. Είναι πολλά αυτά που μα χωρίζουν νοητικά θέλω να πω συμπεριφορικά. Ιδεολογικά. Επομένω, αυτό που λέμε περί ενσωμάτωσης των ε, μεταναστών, των προσφύγων που έρχονται στη χώρα μα, πρέπει να, να, να ιδωθεί πολύ πιο σοβαρά ε, από του ε, αρμόδιου, έτσι ώστε να γίνει ομαλά και να γίνει κυρίω σωστά. Γιατί στο όνομα τη ενσωμάτωση βλέπουμε πολλά λάθη καθημερινά. Πάρα πολύ σωστό και αυτό το σημείο. Όπω και το γεγονό ότι αυτή η διάσταση που αναφέρει δώρα, ε, μα κάνει να είμαστε. Ε, να πρέπει μάλλον να υιοθετήσουμε άλλου είδου γλώσσα και άλλον τρόπο. Για να σε καταλάβει κάποιος πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα του. Είναι και οι να άνθρωποι αυτοί που μιλάνε άλλη γλώσσα από εμά. Δεν λέω αν η δική τους γλώσσα είναι χειρότερη και εμείς είμαστε καλύτεροι ή καλύτεροι. Λοιπόν, να ξεκινάμε με κάποιε βασικέ αρχέ. Πώ να εξηγήσει σε μερικού ανθρώπου που πιστεύουν και δεν μπορεί αυτό να του αλλάξει ότι η γυναίκα, α πούμε, είναι κατώτερη από τον άνδρα. Το πιστεύουν αυτό. Ή ότι ξέρω εγώ, οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να εκτελούν. Μπράβο. Όταν λοιπόν πιστεύουν τέτοια πράγματα, ε, λειτουργεί όπω σαν να έχει μια. Στε... Ε, πονάει το κεφάλι μου και παίρνω μια σπιρήνη. Δεν του δέχεσαι έτσι λοιπόν αυτού του ανθρώπου. Ε, από εκεί και πέρα, να υπάρξουν πολιτικέ και αν θέλει και η Ευρώπη και η Αμερική να, να συνδράμουν στο να υπάρξει ένα διαφορετικό ε, υπόβαθρο πολιτιστικό-εκπαιδευτικό. Αλλά αυτά είναι μακροχρόνια πράγματα yeah. που πρέπει να υπάρξουν πολιτικέ. Δεν, δεν μπορεί να γίνουν άμεσα να του εξηγήσουμε και εγώ θα έχω μεγαλώσει 30 χρόνια να πιστεύω ότι σκο... θα αυτό αυτοπυρποληθώ θα πάω στο. Ναι, θα, θα ευνοηθώ και θα έχω άλλη ζωή, και ξαφνικά να μου το αλλάξουν αυτό επειδή θα κάνουμε ένα σεμινάριο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Όντω, ο κύκλο αίματο εκεί στο Ισραήλ και στον πόλεμο, αυτό, ο οποίο θα κλιμακωθεί φαντάζομαι τι επόμενε ημέρε, είναι ένα αποτέλεσμα φανατισμού και βεβαίω λέμε για Παλαιστίνιου, βέβαια εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η Παλαιστίνη δεν είναι Παλαιστίνη με την έννοια δηλαδή όταν διαβάζουμε για το Ευαγγέλιο που λέει Παλαιστίνη, δηλαδή καμία σχέση. Είναι Άραβε πλέον, όπω και στην Αίγυπτο είναι Άραβε, δεν είναι Αιγύπτιοι. Έχει και στην Παλαιστίνη, αυτού που λέμε Παλαιστίνου είναι Άραβε, δεν έχουν καμία σχέση με του αρχαίου Παλαιστίνου. Όλη η περιοχή ε, ε, έχει Άραβε και οι μόνοι που δεν είναι Άραβε αυτή την περιοχή είναι. Οι κάτοικοι του Ισραήλ είναι Ισραηλοί, δεν έχουν καμία σχέση με του Άραβε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Άραβε. Και εκεί βλέπουμε μία μάχη από το 47 περίπου μέχρι σήμερα, που μένεται με συνεχόμενο νικητή βέβαια το Ισραήλ, αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτό που έγινε ήταν κάτι το οποίο ενώ είχαν γίνει συνομιλίες και είχαν γίνει υποχωρήσεις, είχε κενωθεί η Γάζα και τα λοιπά, είχε κάνει βήματα πίσω το Ισραήλ, τώρα βλέπουμε ότι πραγματικά είναι αποφασισμένο και νομίζω δεν έχει και άλλη επιλογή από το να απαντήσει πάρα πολύ δυναμικά που κανεί δεν ξέρει πού θα οδηγήσει αυτό, όταν είναι δυναμικά... Αν δείτε βέβαια λαοί, άνθρωποι, εργαζόμενοι, οτιδήποτε και να είναι, που καταπιέζονται διαχρονικά, κάποια στιγμή όταν ξεσπάνε, το ξέσπασμα είναι επιδικαίων και αδίκων. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό που καταπιέζεται και ποιο που καταπιέζει εναντίον τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή δεν θα πω εγώ ότι είναι τα θύματα η Παλαιστίνη και ο θήτη το Ισραήλ, σε καμία περίπτωση και διαχρονικά να το δούμε, γιατί. Δεν είναι ότι Τς το Ισραήλ σημαν, έχει πάμε... άδικο και το η Παλαιστίνη δίκαιο, ούτε το αντίθετο. Έχουν γίνει πάρα πολλά εγκλήματα και πραγματικά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το δίκαιο το έχει το Ισραήλ και, και οφείλει Τους να απαντήσει δυναμικά. Τώρα αυτό που γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ευχάριστα και έχουμε να κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κάποιε σημαντικέ διακρίσει. Mm είναι όντω μια χτίδα φωτό, θα έλεγα, μέσα στην επικαιρότητα αυτή η ειδήσια Χριστίνα Ανδρέα, γίνεται γνωστό ότι έξι μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονία και ένα υποψήφιο διδάκτορα είναι στην κορυφή των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η διαπίστωση βασίζεται στην κατάταξη που ανακοίνωσε ο έγκριτο επιστημονικό εκδοτικό οίκο Ελσεβιέρ και το διάσημο περιοδικό Στάνφορντ των ΗΠΑ. Να πούμε ότι η διάκριση αυτή αφορά επιστήμονε οι οποίοι κατά προσέξτε με, στο υψηλότερο 2% του επιστημονικού πεδίου παγκοσμίως, το οποίο δραστηριοποιούνται, κριτήριο η απήχηση του έργου τους. Από τη μία, από την άλλη, η βάση είναι αντικειμενικά κριτήρια. Μιλάμε για έναν πίνακα, ο οποίο έχει δύο κατατάξει. Η πρώτη αφορά το σύνολο του επιστημονικού έργου και τη σταδιοδρομία των επιστημόνων και η δεύτερη καταμετρά μόνο τι αναφορέ που έλαβαν κατά το τελευταίο έτο αναφορά, το 2022. Ενδεικτικά και μόνο, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματά του, επτά στο σύνολο, για το επιστημονικό του έργο, τα μέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονία, τα οποία διακρίνονται, είναι ο κ. Αναστάσιο Οικονομίδη, ο κ. Δημήτριο Χρήστου Βαρσακέλη, ο κ. Κωνσταντίνο Ταραμπάνη, Κωνσταντίνο Ψάνη, ενώ όσον αφορά την ετήσια κατάταξη για το έτο 2022, διακρίνονται και πάλι ο κ. Αναστάσιο Οικονομίδη, η κυρία Ροδούλα Τσιότσου, ο κ. Ευτύχιο Πρωτοπαπαδάκη, ο κ. Χρήστο Τεργίου και ο κ. Κωνσταντίνο Ψάνη περήφανοι φοιτητέ. Ε, τον κύριο Βαρσακέλη τον έχω συνάδελφη. νομίζω φιλοξενήσει, νομίζω. Είμαι σίγουρη, όχι, δεν νομίζω. Είμαι σίγουρη. Ε, τώρα πάμε στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Έχουμε τη ε, μεγάλη μάχη αυτή τη εβδομάδα, την κρίσιμη μάχη για το ποιο θα είναι δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνο Ζέρβα, τέλειο Αγγελούδη, τέλειο Αγγελούδη Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σήμερα στι 8 και 4 ο Στέριο Καλόγυρο φιλοξενεί τον Κωνσταντίνο Ζέρβα για μια εφόλη στη σύλληση συζήτηση η οποία βεβαίως θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι πολλοί είναι αυτοί που, λένε, που, πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία στον Κωνσταντίνο Ζέρβα να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι θα πει στις ερωτήσεις του Στέρου και Καλόγερου, οι οποίε πάντοτε είναι επί τη ουσία. Να δούμε τι θα απαντήσει λοιπόν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκη Καθώ είναι πολύ λίγε ημέρε που έχουν μείνει Χριστίνα και Θεοδώρα, μέχρι την Κυριακή, όπου οι δύο μονομάχοι θα πάνε εκ νέου κάλπε και το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιο θα κλείσει η Δήμαρχο, είναι και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Καθώ διάβαζα πριν, πόσο πολύπλοκο είναι το καινούργιο σύστημα, Έπρεπε, πρέπει να κάνουμε μια σειρά από μαθηματικέ πράξει για να δούμε τελικά πόσου δημοτικού συμβούλου. Θα βγάλει κάθε παράταξη Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε δηλαδή ο πρώτος πόσο θα βγάλει Εξαρτάται Α, και από το ποσοστό ε, Στο θα δεύτερο γύρο ε... Δηλαδή αν πάρει κάποιος από τους δύο 57% παραδείγματος χάρη Θα είναι περισσότερο από το να πάρει 51% Ναι, ε, όχι Όχι Είναι το 60% ε, Και άμα... δεν είσαι εκλογολόγος τώρα να, από να παίρθω, το, το ξέρεις είναι Ο πρώτος θα πάρει σίγουρα 26 δημοτικούς συμβούλους. 26 και, πλά και μετά και παραπάνω. Όχι, όχι, 26. Ασίγουρα 26. Σίγουρα. Και μετά θα οι υπόλοιποι 17 νομίζω θα... Μοιραστούν. Θα μοιραστούν στους υπόλοιπους όπου πρέπει να αθρηστεί ο αριθμός των ψήφων να διαιρεθεί με τον αριθμό των παρατάξεων. να βγει όλοι? το εκλογικό 43 μέτρο. 43 43 είναι ναι, ναι, η Δημοτική Συμβουλή. Να βγει το εκλογικό μέτρο και μετά κάθε παράταξη το ποσοστό τη να διαιρεθεί με το εκλογικό μέτρο. Μεγάλο οπότε... γρήγορο. Είναι μεγάλο γρήφο. <laughs> <laughs> Εντάξει, τα υπολογίζουν στο περίπου. Δηλαδή λένε συνήθω 7-8-1. Σε... 7. 8, 1, ε, ο, αυτά τα λέγαμε παλιά με, την, με, το άλλο εκλογικό σύστημα. Τώρα έχει αλλάξει και είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Οπότε πρέπει να το δούμε. <laughs> δεν είναι η πρώτη φορά και παλιά δεν ήταν έτσι το σύστημα. Το συγκεκριμένο όχι, είναι πρώτη φορά. Τι διαφοροποίηση έχει από τον Πόλιαξερ. Έχει το, άλλο, τώρα το εκλογικό μέτρο, διαιρέσεις Καλώς αυτά. Καλώς εντάξει, οκ, οκ. Λοιπόν, ε, σήμερα ο Αστέριος Καλάγιος φιλοξενεί τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Αναμένουμε, αναμένουμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι τόσο συνέντευξη όσο συζήτηση νομίζω, Χριστίνα. Γιατί Εντάξει, ο... θα τεθούν και σκληρέ ερωτήσει, έτσι. Ο... ο... Μέχρι χτε και ο Στέριο προχτές, ο Στέργιος Καλόγυρο ήταν και αυτό υποψήφιο δήμαρχο τη Και μια ανακοίνωση της. έβγαλε σήμερα ο Στέριο Καλόγυρο. Η ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε και χτε είναι η, οποία, η ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί όλου όσοι τον στήριξαν και τον ψήφισαν, αλλά βεβαίω λέει ότι παραμένει εδώ και θα δώσει πολλές μάχες ακόμα, δηλαδή τώρα είναι η αρχή μόνο ότι δεν ήταν έδωσε τη μάχη για το θα γίνει δήμαρχο, δεν θα γίνει και άρα γεια σα τώρα. Μένει Αυτό εδώ, λέει. λέει. ότι θα, δώσουμε, θα εξακολουθήσουμε τι, να δώσουμε τι μάχε μα. αυτές ήταν, αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και από αλλού και από το δρόμο και από έξω. Αλλά εντό, εκτό Ελλάδο θα δοθούν πολλέ μάχε για την Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και γενικότερα Ένα την Ελλάδα. Ένα έχω να πω ότι με το Στέργιο Καλόγυρο στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποκτήσουν άλλο ενδιαφέρον τα Δημοτικά Συμβούλια. Δηλαδή πρέπει να γίνεται κάτι, αλήθεια. να τα παρακολουθούμε την ίδια ώρα, εκείνη την ώρα, γιατί θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα, και, θα ανέβουν και τα αίματα. Όποιοι γνωρίζουν και παρακολουθούν το Στέργιο Καλόγυρο ξέρουν ότι όταν μιλάει, μιλάει φορά παρτίδα. Δεν έχει να λιένει τι γωνίε. Μιλάει πολύ, πολύ ανοιχτά. Πολύ ανοιχτά. Τώρα είναι μια μεγάλη μάχη για την Δημαρχία τη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε ότι γίνονται και ζυμώσει. Προσπαθεί κάθε, ο κάθε συνδυασμό να κερδίσει του ανθρώπου και νομίζω ότι ένα μεγάλο στίγμα είναι να φέρουν τον κόσμο στην κάλπη. Σίγουρα, γιατί είναι... σκεφτείτε ότι πολλοί από αυτού, συγγνώμη που διακόπτω από αυτού που ε, πήγαμε την πρώτη Κυριακή μπορεί πολύ να μην πάνε να ψηφίσουν. Οι τώρα. περισσότεροι συνήθω δεν πηγαίνουν στη δεύτερη Κυριακή. Ναι, γιατί αν ψήφισαν για παράδειγμα τον κύριο Πέγκα, σου λέει τώρα ο κύριο Πέγκα δεν είναι στο δεύτερο γύρο, άρα τι να πάω να κάνω. Ή, ή αν ψήφισαν κάποιοι, κάποιοι που γενικά είναι ψηλοαδιάφοροι και κατέβηκαν να ψηφίσουν μόνο γιατί ήθελαν κάποιου συγκεκριμένου συμβούλου να βγάλουν ε, και λένε τώρα δεν μα ενδιαφέρει. Ναι, υπάρχουν και αυτοί βεβαίω οι φανατικοί, να το πω, όχι κάποια παράταξης των εκλογών και ότι του αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πάνε, θα βάλουν τα καλά του, θα πάνε να ψηφίσουν, θα πάνε μετά να τα για ένα καφέ. Το είδε, Ανδρέα, υπάρχει ακόμη αυτό. Υπάρχει, ναι, υπάρχει, υπάρχει. Επίση υπάρχει και το άλλο, ότι πολλοί πιστεύουν ότι ε, ε, μου είναι το ίδιο. Δηλαδή να γύρω να πούν είτε αγελούδη είτε ζέραυσε, είτε ζέραψ, τα αγγελούδες. Μου είναι το ίδιο. Ναι, αλλά δυστυχώ δεν είναι έτσι. Ο κάθε υποψήφιο εκφράζει κάτι διαφορετικό. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, το δικό του πρόγραμμα, τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του όραμα για την πόλη. Οπότε αυτό που λέγαμε τί πλαστήρα τί πάγο δεν ισχύει ούτε τώρα ούτε τότε ισχύει όταν είχε βγει αυτό το σύνθημα. Mm -hmm. Οπότε Δήμο Θεσσαλονίκη, Δήμο Παύλου Μελά, Δήμο Κορδελιού Εβόσμου, Πάμε Δήμο Καλαμαριά, Δεύτερη Κυριακή καλούνται όλοι οι δημότε να εκλέξουν τον επόμενο δήμαρχο για την επόμενη πενταετία, όχι τετραετία, πενταετία. Οπότε δεν είναι και λίγα πέντε χρόνια. Μετά, όταν θα δεις ότι δεν θα σου κάνει το πεζοδρόμιο ή θα έχει μια άλλα κούβα ή θα περνάει να πάρει τα σκουπίδια, μη, θα αρχίσει να λε ο δήμαρχο στέει, αλλά δεν πήγε να ψηφίσει όταν ήταν η ώρα να εκλέξει ένα δήμαρχο. Έχει και εσύ την ευθύνη σου ω πολίτη και ω δημότη. Ακριβώ. Θεοδόρα Πότα, Ανδρέα Σταματόπουλη, σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Εμεί, κυρίε και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, άλλο δημοσιογράφος θα μα αναλύσει τα γεγονότα και μάλιστα νομίζω ότι είναι στι Βρυξέλλε. Είναι ο Κωνσταντίνο Μαργαρίτη. λίγο θα τα πω μαζί του.